Ναι, κύριε, καλησπέρα από τη Σόνου Καρίνα. Είμαστε όλοι εδώ πέρα για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ και την Bugs και Never Again. Πριν από αυτό όμως θα προηγηθεί ένας λεπτός στη γη για το χαμό του Βάρη Ταμπούδη, τον παίκτη των Σιάτλ του Σούπερ Τσόνια. Λοιπόν, χειροκροτήματα από όλους τους πανεπιστημιακούς στη Sonic Arena. Με συλληπιτήρια για μία ακόμα φορά. Είναι ασύλληπτη τραγωδία σε τροχαίο. Τα λόγια περιτέχουν σε κάτι τέτοιο. Έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού. SKG Bugs εναντίον Never Again. Επιστρέφουμε στην λίγο πιο πεζή πραγματικότητα. Οι Bugs έχουν μία μοναδική ευκαιρία, καθώς εάν πετύχουν την πρώτη τους νίκη απόψε απέναντι στους Never Again θα περάσουν στους 4 και οι Never Again σε περίπτωση που κερδίσουν θα περάσουν στους 4. Είναι παιχνίδι τελικός και για τις δύο ομάδες, οι οποίες έχουν έρθει στη Sonic Arena με 4 και 4 αντίστοιχα παίκτες στους πάγκους. Ο Μαράς έχει ξεκινήσει ως βασικός, δεν θα βάλει την πρώτη προσπάθεια. Ουφός. Ουφός πάει μόνος του μέχρι μέσα, coast to coast έχει ξεκινήσει ο Αλεξάνδρος περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους και αφήνοντας την μπάλα στο καλάθι. 2-0 λοιπόν για τους Πορτοκαλί. Πορτοκαλί αντιδύουν κίτρινο. Πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Παραλίγο να χαθεί η μπάλα συγκρατεί ο Ζωμαράς χωρίς μπρος πίσω απέναντι στον προσωπικό του αντίπαλο. 7 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα και ο Ριζόπουλος έχει χάσει προς τιμή την μπάλα. Έχει 4,7 δευτερόλεπτα αυτός και η ομάδα του Never Again. Ζωμαράς Λίπηρος forward του για 3 άστοχος αμυντικό rebound του Χρήστοβλου, ο οποίος έχει ξεκινήσει και αυτός ως βασικός για τους Bugs. Σκεφτεί πάσα και πάλι θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Μούφος. Ζιάδης, ωραία πάσα στον Μούφο και πάλι ένα jump shoot, δεν το δικαιώνει, θα σμπρώξει την μπάλα ο Θανασιάδης εκεί που είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν θα ξαναπάρει όμως από αυτόν, θα Μαράς τον έχει πέρα και έκλεψε. Μαράς παραλίγο να κλέψει ο Χρήστοβλου, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Καμαράς την επαναφορά. 15 δευτερόλεπτα της Never Again. Καμαράς. Σύνομαι του Λεμάνης. Και αυτός παίκτης ο οποίος έχει ξυπνήσει και από τον πάγκο σε αρκετά παιχνίδια του Never Again. Σου για 3 είναι άστοχος ο Χαρισόπουλος. Και στην Winter δηλαδή. Χρήστοβλου. Ο Παπαδόπουλος πάει μόνος του μέχρι μέσα. Χορευτικό είναι άστοχος. Επιθετικό rebound όμως από τον Μπούφο ο οποίος έχει κρυφτεί από 3 παίκτες. Δεν αφήνει την πάρα στο καλάθι. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Σιάρη. Παραλίγο το κλέψιμο και πάλι θα κλέψει, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον ίδιο του Παπαδόπουλο στον προσωπικό του αντίπαλο. Σαμαρά. Οδηγίες του Μιλιόρντο από τον πάντο τον Never Again. Παπαδόπουλος στην επαναφορά που με τυπτώνει ο ήλιος και δεν είναι τον SKG Bugs, είναι ο κανονικός. Που θα έρθει το καλάθι, 2-0 παραμένει έπειτα από 2 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Καμαράς για 3 είναι εύστοχος. Του κοβίτης στην πρώτη του προσπάθεια, 2-3. Προχθάει και τρινό μαύρη. Πιστολού. Πιστολού παίρνει ένα screen. Συγκρατεί την μπάλα και θα βγάλει στον Μπούφο και πάει αυτός μέχρι μέσα. Παίρνοντας πολύ ωραία από τον Αθανασιάδη. Ωραία συνεργασία, ωραίο τρίπτυχο. 4-3. Στην επίθεση των SKG Bugs. Μαράς ψάχνει μια πάσα, την βρήκε, έχει απελευθερωθεί ο Χαριζόπουλος. Ούτια 3 είναι άστοχος.
Παίρνει στο προσωπικό του δίπλα του πλήστη σε επιθετικό rebound. Καμάρα πάει μέχρι μέσα, στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος κάτω από την αγκιά με επιθετικό rebound του ίδιο. Και φάουλ και δύο βολές. Θα έχει κερδίσει το νούμερο 25 Λεβιδεύς. 4-3. Πάρα πολύ σημαντικός αγώνας λοιπόν και για τις δύο ομάδες. Καθώς η Ατλάντα Σόξ, η οποία ήταν στο 2-2 του ομίλου, του πρώτου ομίλου, έχουν αποσυρθεί για το Summer. Έχουν διαλυθεί. Συνεπώς με 0-4 είναι μέχρι στιγμής η SK G-Bugs και με 1-3 η Never Again, αλλά έχουν αφαίρεση βαθμού, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος κερδίσει αυτό το παιχνίδι προκλίνεται στα play-offs. Εύστοχος ο Καμάρας στη δεύτερη, 4 όλα. Χρυσόγλου. Και ότι ο τίτλος δεν είναι στον, στη σύνθεση των Never Again, αυτό και αν είναι έκπληξη. Χρυσόγλου. Μέχρι μέσα από Παπαδόπουλος Σουτιά 3 απέναντι στον Κουλιμάνι, είναι άστοχος, θα πάρει την μπάλα ο Χρυσόγλου και θέλει να τρέξει. Χρυσόγλου τρέχει. Κουλιμάνις. Πέρασε απέναντι σε δύο παίκτες, στέκεται και θεμεί, είναι άστοχος, θα... Άρα λίγο αυτό καλάθι από τον... Όχι ακριβώς, αλλά... Ο Παπαδόπουλος έκανε μια τρίπλα και τώρα μια περίτεχνη πάσα στη γωνία και από αυτήν πάει μέχρι μέσα ένα running floater, δικαιώνει τον Αθανασιάδη. 6-4. Βοήθειες Καμάρας, λέει ο Βιλιάρδος από τον πάγκο. Αυτή η πάσα Καμάρας έχει συγκρατήσει, έχει ξεκινήσει και αυτός ο Ρεξάτος έπειτα από το τρίποντο. Έχει 3 από τους 4 πόντους του ενεργητικού της ομάδας του. Θα έχει τελειώσει βολές. Μπορεί να τους κάνει 5 από τους 6. Άρα έτσι έχει και στις 2. Άστοχος. Στην πρώτη. Συνεπώς αυτό δεν θα γίνει. Εδώ στη δεύτερη. 6-5. Χρυσόπουλο, ο Χρυσοφορίδης, ένα πολύ ενδιαφέρον ματσάπ, πάει μέχρι μέσα μόνος του και εκτόχισε 8-5. Καμάρας στην επαναφορά, Λουκοβίδης. Δύο λέει αναφερόμενος ενδεχομένως σε δύο ψηλούς πάνω, ανεβαίνει ο πρώτος ο Λουκοβίδης, θα δώσει ένα screen. Θα το χειριστεί την παρασχέρια ο Σαμαράς. Θα πηγαίνει το κλέψιμο και πάλι ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Κουβίτης έχει βρεθεί στα 5 δευτερόλεπτα, ψάχνει μια πάσα ρυψοκίνδυνη, λάθος, δεν κατάφερε να σκεφτεί ο Καμαράς, την μπάλα περνά εκτός. Ας ένα κατεβάσω εγώ, λέει ο Καμαράς. Οκ. Μωρίδης. Χρυσόγλου για 3 θα το πάρει ο Αθανασιάδης από την κορυφή. Βρέθηκε επιδεικτικά ελεύθερος, είναι άστοχος, επιδεικτικό rebound όμως πέφτοντας από τον Μπούφο. Είναι άστοχος ο Καμαράς το rebound. Πρώτη σκαστή πάσα Κουλεμάνης. Κουλεμάνης πέρασε και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως κάτω από το καλάθι. Δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι. Παπαδόπουλος και σε σκαστός έβγε από τον πάγκο ο πρόεδρος της ομάδας των SG Bucks. Τι έχουμε εκεί πέρα, σχεδόν συρτό μπάσκετ και τζάμπολ μεταξύ Χαριζόπουλου. Και Παπαδόπουλου και έχουμε time out τελικά. Έχουν καλέσει στην Bugs, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Zorg Arena, έπειτα από το time out που κάλεσαν οι SKG Bugs, στο οποίο Χρήστο μου ακούστηκε να λέει ότι μην τους φοβόμαστε, δεν είναι τίποτα χαρακτηριστικά να φέρουμε τους αντιπάλους του. Πράγματι ο Καμάρας θα κατεβάσει την επίθεση, την επόμενη. Όχι την αμέσως επόμενη, αλλά μία από τις επόμενες. Μπούφος έχει ανέβει πολύ ψηλά και ανέβει και λέει ο Χρήστο μου από τον πάγκο να πιέσει. Χρυσόπουλος. Καστή πάσα, υπάρχει παραβασή πόδι από τον προσωπικό του αντίπαλο. Χρυσοφορίδη, ο οποίος μας έκανε την τιμή να μας παραχωρήσει η συνέντευξη. Χρυσή ευκαιρία πραγματικά για τους Bugs, καθώς όχι μόνο οι Ατλάντα Σόξ έχουν αποσυρθεί, αλλά έχουν και αφαίρεση βαθμού οι Never Again, οι οποίοι έχουν μια νίκη. Θα σμπρώξει την μπάλα του Λουκοβίτσα εκεί που είναι το κενό. Το χάος, η βουτιά της μπάλας. Ζήτησε επαφή στον. Στο κορμί του ο Καμάρας δεν πήρε, θα πάρει όμως την μπάλα ρυψοκίνδυνα από την επαναφορά από τον Κουλεμάνι. 4 δευτερόλεπτα ένα jump shoot, έφτασε! Για να πνίγω, όλα καλά. Έχει το χάος απέναντι στον Μπούφο. Το χάιπ όμως παραμένει ήδη και παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Καμάρας στα μάτια με τον εαυτό του. Κατοχή παραμένει για τους Bugs. Ζήτησε και πήρε ο Αναστιάδης. Όπως δίνει το screen, το εκμεταλλεύεται σε πρώτο χρόνο ο κυριστής. Φορίδης πάει μέχρι μέσα, στέκεται με το ένα χέρι, είναι άστοχος με το αριστερό, μπάνας είναι νέα προσθήκη στο
στην πεντάδα των Bucks και κοιμάζεται διπλή αλλαγή από την πλευρά των Ever Again. Σαμαράς ο Κοβίτης λέει ο Μιλιόρδος, αποφασισμένος και από τις εκφράσεις του στον πάγκο. Σαμαράς και ο Κοβίτης λοιπόν περνάνε στον πάγκο. Μιλιόρδος και Φραντζής στις θέσεις τους. Κουφός. Ζήτης και πήραν Θεσιάδης στα 8 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, μπάρας από τη γωνία σου για 3, θα το πάρει και είναι εύστοχος! Δίνει λύση από τον πάγκο. Πρώην παίκτης της Eastside Pilea, 11-7. Ανανεωμένη Eastside Pilea στην Evolution, η οποία δεν μας έκανε την τύχη να παρευρεθεί στο Summer. Δεν πειράζει, ακόμα τους αγαπάμε. Κουλεμάρη τώρα έβγαλε μια υπέροχη συνεργασία, ξαναπήρε από τον Φραντζή. Καλό πάση γέμμα, αλλά οι παίκτες κρατάνε σφιχτή άμυνα τον SKG Bank. Σουτ για 3, Μιλιόρδος είναι εύστοχος και αυτός! Από τον Φραντζή λαμβάνοντας. Ωραίο συντακτικό, 11-10. Από το Φραντζή λαμβάνοντας, όπως τι ποιητική άβρα έχει αυτή η φράση. Πάει μέχρι μέσα κόντρα σε πολλές συγκυρίες, είναι άστοχος και έβητα από τον επιθετικό ριμπάντ του Χρυσοφορίδης. Αμυντικό από τον Αναστασιάδη, ο οποίος τον επιτηρούσε. Μιλιόρδος και από εκεί πέρα στον Καμάρα, ο οποίος κατεβάζει από την αριστερή πτέρυγα. Περισσόβουλος. Είναι ένα σκύνο Καμάρας, ξαναπαίρνει την μπάλα, έχει βρεθεί με κάποιο τρόπο ελεύθερος και παίρνει το τρίποντο. Είναι άστοχος όμως μπούφος το rebound. Τώρα ο Αναστασιάδης σκανάροντας το κήπεδο και κατεβάζοντας την επίθεση για τους Bucks. Αναστασιάδης. Πάρει κάποιο screen, θα πάει μέχρι μέσα κόντρα σε τρεις αντιπάλους στο τελικά. Τώρα στο rebound. Μπάρας, κοιτάξτε πώς τον πιέζει ο Αναστασιάδης. Λάθος πάσα τώρα, Μπάρας έκλεψε. Μπάρας στις αφροστές. Στην weak side ζήτησε και πήρε ο Αναστασιάδης και θα εκτελέσει από εκεί πέρα στο για 3 και αυτό μέσα! 14-10 ενώ έχουν σηκωθεί δύο παίκτες. Σάνθος και ο Παπαδόπουλος από την πλευρά των Bucks. Σάνθος μεταξύ άλλων παίκτες. Παράγοντας hype man, show man. Εκπρόσωπος τύπου. Λεμάνης. Προπονητής ενίοτε. Συγκριτή ο Φραντζής στην Winter. Έστοχος! Και ο Φραντζής τώρα έχει ανοίξει η ευστοχία. Η ευστοχία ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Ότι έχει ανοίξει. Για τους παίκτες. 14-12. Της ανεβαίνει ψηλά για να δώσει screen ο Μπούφος. Καστή πάσα, πέρασε με κάποιο τρόπο, αλλά έχει κάνει βήμα το Μπούφος. Φτάσε πάρα πολύ κοντά στο να κλαπεί μπάλα από δύο παίκτες. Ξάνθος περνά εντός. Στήριξε του Χρυστοφορίδη. Αφιέρωσε και ο Βοσκάκης. Είναι νέα προσθήκη για την πλευρά των Bucks. Από την πλευρά των Bucks. Γιώργος. Μάνε δίνει ένα screen. Γιώργος εξακολουθεί να έχει απέναντί του τον Αναστασιάδη. Καστή πάσα πέρασε με κάποιο τρόπο και αυτή. Και άξιζε το καλάθι το έτερο εφτάρι. Χαρισόπουλος. 14 όλα με αυτόν τον τρόπο. Το derby καλά κρατεί. Ο τελικός λίγο πριν τα playoffs καλά κρατεί. Τελικός προτελικών για τις δύο ομάδες. Ωραία πάσα από Σκάκη στα. Χρησιμοποιήσει το κορμί του και πάει μέχρι μέσα. Αφήνοντα την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 16-14. Μπροστά και πάλι με ένα εξαιρετικό προβάδισμα με ένα καλάθι. Bucks, είναι ο Χρυσόπουλος τώρα. Περάσει στον πάγκο. Κατουλιτόπουλος θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του. Σταματήσει το παιχνίδι, έχει ακουστεί και μια κόρνα από τη γραμματεία. Μιλιόρδος στην επαναφορά Καμάρας. 2-2 δωματικά. Έκανε μια κίνηση, έκανε μια προσπίση και πήρε την μπάλα. Είναι άστοχος όμως. Φραντζής, εξαιρετικό rebound, Καντιντόγλου. Γιώργος. Λεμάνης. Από μπροστά τώρα οι οδηγίες του Χρήστο από τον πάγκο. Λεμάνης στέγεται την σελίδα, πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Υποποίηση χρόνου και αντιπάλου από τον τρίπλα. Άστοχος η μπάλα περπάτησε. Δεν το έκανε το Χατήρη Παπαδόπουλος. Αναστασιάδης, μπάρας τώρα στα 13 δευτερόλεπτα. Σκάκης. Σκάκης πέρασε στην γωνία, ζητούσε πολλή ώρα και πήρε και εκτέλεσε και αστόχησε τελικά. Αναστασιάδης. Καμάρας. Στα 38 δευτερόλεπτα. Θα έρθει το καλάθι τελικά, έπειτα την επίθεση 16 όλα. Αναστασιάδης. Παπαδόπουλος 18 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου. Παπαδόπουλος
προσπαθεί να πάρει την εσωτερική και θα πάρει το σούτ, είναι άστοχο ο Τζόγλου. Θα παίρνει τον Καλτιτζόγλου τώρα 8 δευτερόλεπτα. Όλα για τη Σνέβερα και για τον Καμάρα. Πρώτη πάσα στον Καλτιτζόγλου, ο οποίος έχει κρυφθεί από 2 στην κίνηση. Γουλεμάνης, έξτρα πάσα στον για 3, θα το πάρει. Μπάζερ μπίτερ, αν μπει, μπήκε! Μπάζερ μπίτερ για τον Γιώργο. Και στέλνει τη διαφορά στους 3 υπέρ των Σνέβερα Γκέν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος, η πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη περίοδος, η οποία προμηνύει ένα περαιτέρω ντέρμπι στα επόμενα 3 δεκάλεπτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνεκ Αρένα έπειτα από, από την ανάπαυλα του πρώτου δεκαλέπτου. Άρας έχει πάρει την μπάλα, προσθέσει από τον Μπάγκο Τζίμπελος λύση για 3 πόντους. Θα δώσει και ο Κουσάντος έχει περάσει εντός. Άρας πάει μέχρι μέσα και κέρδισε την πολύ κοσμή ρακέτα τον Εβεραγγέν 18-19. Επιστρέφουμε σιγά σιγά και στο momentum. Το ήδη υπάρχουν από την πρώτη περίοδο. Μιλιόρδος απέναντι στον Ξάφο, ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Συγκρατεί ο Σιρόπουλος, ο οποίος είναι νέα προσέγγιση για τον Εβεραγγέν. Είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound του Μπάρα, ο οποίος θέλει να τρέξει. Μιλιόρδος Μπάρας, πήγε το κλέψιμο, ο Χαριστόπουλος. Ο Παπαδόπουλος συγκράτησε. Έχει πανέλθει στο παρκέ, πάει πέρασε μέχρι μέσα και άφησε την πάνω στο καλάθι. 20-19. Μιλιόρδος. Βάζει σκρίν από το. Από τον πάγκο του Μπάγκς, κάτι το κέντρο λέει ο Χρυσόγλου, πιέζει σε αυτό ο Ξάνθος. Στη φάση ο Σιρόπουλος έχει προηγηθεί φάουλ λίγο πριν δώσει την μπάλα στον Καλτιτζόγλου και αυτός κρύβει ένα ωραίο καλάθι. Καλτιτζόγλου στην επαναφορά, Σιρόπουλος. Σιρόπουλος στην κίνηση πήρε, Περισσόπουλος θα αφήσει στο καλάθι και είναι έστοχος. 20-21. Να πέσουν αλλαγές στο σκορ και στο micro momentum. Μοδρόπουλος περάζει για τον Βασκάκη, ένα jump shot στέκνει την εκτελή και είναι έτοιμος ο Νομισιάδης. Σιρόπουλος κάτι Τζόγλου. Τζόγλου είναι Μιλιόρδος, τώρα έκανε μια προσπίση, παίρνει το screen, να παίρνει τον Βασκάκη ο οποίος θα του κάνει το foul. Δεύτερο φαουλ για HD Bugs στην περίοδο. Μιόρδος στην επαναφορά. Δίνει και ένα screen και πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως ο Φραντζής που πήρε από την επαναφορά. Σιάδης πέρασε, Παπαδόπουλος τώρα από τη γωνία. Παπαδόπουλος υπάρχει φάουλ. Κλείδωμα λέει χαρακτηριστικά ο ρεφ. Με καλή Τζόγλου. Αυτό φάουλ και για να έβαιραν λοιπόν στην δεύτερη περίοδο. Παπαδόπουλος. Σιάδης στην κορυφή, Ξάνθος. Δευτερόλεπτα πέρασε, γύρισε, είναι άστοχος, θα σπρώξει την μπάλα έξυπνα και περίτεχνα, αλλά εκεί που είναι ο Σιρόπουλος. Μιλιόρδος. Σιρόπουλος θα πάρει την μπάλα από τον Μιλιόρδος για 3 με ταμπλό άστοχο. Μπάρα στο rebound. Μπάρα θέλει να τρέξει πράγματι, άλλαξε ταχύτητα, επιθετικό φάουλ όμως από τον ίδιο. Έπειτα από την τροπή από τον πάγκο πήρε στο εσωτερική, έτρεξε όπως είπε χαρακτηριστικά συμπαίκτης από τον πάγκο και πράγματι έχει δεθεί το και για αλλαγή, Ξάνθος περνάει στον πάγκο. Χρυσοχοίδης εκ νέου στο παρκέ. Σιρόπουλος, Μιλιόρδος. Σταθείς τώρα ανεβαίνει, φτάνει να δώσει screen και ο Λουκοβίτης. Και ο Μιλιόρδος για 3, άστοχος airball. Και ο Καλτιτζόγλου και ο Μιλιόρδος, διορτώνουμε. Μιλός χρήσης τον ίδιο παίκτη, σίγουρα επισκοπού. Στο Μαράς περνάει εντός της θέσης του Μιλιόρδου. Στο Φορίδη τώρα. Θα δεκαλύψει 4 λεπτά ο Αναστασιάδης. Ο Βοσκάκης ζήτησε και πήρε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος γύρισε σαν νίντζα. Θα παίρνει την ρακέτα, αλλά στόχησε ο Χαριζόπουλος τώρα. Πήρε και είναι πιο γρήγορος από τον Βοσκάκη, δεν θα πάρει το φάουλ από αυτόν, αλλά θα πάρει το καλάθι. 22-23.
Αναξιάδης. Περνάσκε από τον Βοσκάκη, θα εκτελέσει ένα jump shoot στο τέτοιο του τελευταίου μπρόνια. Άσχος επιθετικό rebound, Βοσκάκης άσχος και πάλι ξανά τον ίδιο ξανά επιθετικό rebound. Τι θα γίνει. Πέρασε στο βόλεϊ λίγο Βοσκάκης στην απέναντι ρακέτα. Τελικώς θα κερδίσει το foul. Τρεις παίκτες είχαν πάει πάνω του. Δύο φορές το 20 λίγο. Σιρόπουλο στο foul. Λουκοβίτης είναι έτοιμος να περάσει εντός στη θέση. Πιανού. Σιρόπουλο, ποιος έκανε το foul. Πρώτη 23 όλα. Μία ακόμα ισοπαλία στο παιχνίδι. Hand in hand σε όλη τη διάρκεια των 13 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Έξω από τη δεύτερη για να κάνει μια κουμπίνα εκεί πέρα. Ξεχωρίζει για θετικό rebound το επόμενο. Νόμιζα πίσω από τον ψυχικό αντίπαλο. Μαρά. Φορέ για screen θα το δώσει ο Λουκοβίτη ανεβαίνοντα πολύ ψηλά. Θα μαρά. Δεν θα πάρει, δεν θα συγκρατήσει ο Χατζής, ήταν εκεί πέρα και έγινε στο προσωπικό τύπολο. Λάθος πάσα όμως, δεν θα συγκρατήσει ούτε να σας γιάνει, ήταν εκεί πέρα και έγινε στο Σαμαράς. Πάρα λίγο το χτέψιμο από τον Παπαδόπουλο, φρενίρις ρυθμός του Κοβίδης. Παρα λίγο να χάσει, χάνει και αυτός προς στιγμήν από τον Αναστασιάδη. Το παράβασε και σε time out που έχει καλέσει ο Χρήστοφ, το δεύτερο στην αναμέτρηση και το δεύτερο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει στη Sony Arena για τη συνέχεια του παιχνιδιού και τη συνέχεια του παιχνιδιού. Έπειτα από το time out που κάλεσαν οι SCD Bugs το derby, το μεγάλο derby στην regular season του πρώτου ομίλου της Master. Δύο ομάδες οι οποίες ήταν να πάει μέχρι μέσα έχοντας κερδίσει το φάουλ. Δεν θα βάλει το καλάθι πέρα και στις δύο γκολ της Σαμπονίδης. Δύο ομάδες οι οποίες ήταν και στην development πέρσι. Συμφωνήθηκαν στο ίδιο πρωτάθλημα. Οι Σαμπονίδης στις βολές. Έτσι όπως την πρώτη ήταν από πολλαπλές αναπηρήσεις. 25-23. Στην δεύτερη υπάρχει 4 παίκτες. Τελικά ο Κολεμάνης συγκράτησε και θα κατεβάσει σύμφωνα με τον Μιλιόρδο, ο οποίος δίνει την νότα του. Ο μαέστρος εκτός παρκέ μέχρι στιγμής. Time out, πάει μέχρι μέσα. Σαμαράς κέρδισε το φάρο από τον Μπούφο. Δύο ακόμα βολές. Χωρίς μεγάλη καμπύλη πολύ. Στους τέσσερι αμυντικό rebound τώρα θέλει Χρήστος Χρυστοφορίδης. Μπάρασε κάνει μια προσπίση του Κουλεμάνη. Θα στοχίσει τελικά. Υπάρχει τέτοιο rebound απέναντι σε πάρα πολλούς παίκτες και τελικά το καλάθι από τον Αθανασιάδη. Παίρνει στον Χρυσόπουλο, πέρασε από τη γωνία. Ο Χρυσόπουλος έχει βρεθεί ελεύθερος και πάει μέχρι μέσα. Κουλεμάνης πια τρεις, έχει βρεθεί ακόμα πιο ελεύθερος και το βάζει! Και ένα χειροκροτούμενο από όλο τον πάγκο των Βεβρεγγέν. Και από την μερική κερκίδα που έχουν οι Τινό Μαυρί, στη ζωνή Καρινά. Μπούμπος, τον έτσι βοήθεια ήρθε σου πια τρεις. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound. Μεταξύ Μπούφου και Φρατζή. Φίξολου στην παραφορά. Λάθος πάσα έκλειψε ο Χρυσόπουλος. Στις 7.26 ενώ έχουμε περάσει στο δεύτερο πεντάλεπτο πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος όμως. Θα σμπρώξει την μπάλα εκτός ο Μπάρας. Πέρασε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Έχουμε συμπληρωμένο ομαδικά, για να δούμε εάν αυτό θα αλλάξει τη δυναμική της. Μέχρι τώρα αναμέτρησης.
Λουβίτης πήγε το κλέψιμο και με το πόδιο προς τον πρωτοσύμπαλος. Λουβίτης όμως άλλαξε με τον συμπέκτη του. Είναι πολύ ωραία συνεργασία με τον Φραντζή, δεν ευστόχησε όμως κάτω το καλάθι και έχει κι άλλος παίκτης πάνω του. Πέρασε από δύο, πάει να φτάσει από τρεις, θα κερδίσει το φάουλ από τον τρίτο τελικά ο Χρυστοφορίδης. Φάουλ του Χρυστόπουλου, είναι δύο βολές και έχουν συμπληρωθεί τα μαδικά. Ότι ο Σουφουρίδης έχει περάσει στον πάγκο Φραντζής. Καμάρας μετά από αρκετή ώρα στη θέση του. Πρόβλημα στη δεύτερη, 29-26. Καμάρας. Πρώτη πάσα στον Μιόρδο. Κοβίτης στο 12-14. Καμάρας. Μάλιστα έκανε μία προσπίση στα βροτές και πάει μέχρι μέσα είναι άνθρωπος με τον Μπούφο, ο οποίος παίξε καλή άμυνα, τώρα θέλει να τρέξει ο Σοφορίδης, καστή πάσα και υπέροχη συνεργασία, αφήνει την μπάρα στο καλάθι ο Μπάρας 31-26 και κάπως έτσι οι Bucks έχουν ξεφύγει με τη διαφορά στους 5 πόντους υπέρ τους. Καμάρας. Όχι, λέει ο Χρήστογλου σε κάτι που κυρονίστηκε από τον πάγκο. Καμάρας. Ένας ψάχνει μια πάσα που έχει να βγάλει κάτι πάρα πολύ δύσκολο κάτω από το πόδι του προσωπικού του υπάλληλου, το οποίο παραλίγο να βγει. Αλλά ο Κουλουμάνης δεν πήρε τον εκεί πέρα ο Χρυστοφορίδης και έκανε τα πράγματα δύσκολα. 4,2 λοιπόν, κατοχή παραμένει για τους κερδινόματους. Στην πλευρά Γένες, όπως λέει ο Ρεφ, πραγματικά Κουλουμάνης θα αναλάβει να επαναφέρει. Κουλουμάνης πήρε ο Σαμαράς και δεν θέλει να χάσει χρόνο, κάνει προσποίηση, με κάποιο τρόπο πέρασε και πάει μέχρι μέσα, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Χρυστοφορίδης έχει πάρει φωτιά, άλλαξε με το Χρήστο που θα γυρίσει. Ήθελε να πάρει το φάουλ του Κουλουμάνη, ο οποίος θα πάρει το αμυντικό rebound. Κουβίδης. Σομαράς. Γιώργος από τη γωνία σου για τρεις Χρυστοφορίδη πήγε, αλλά δεν κατάφερε να τον αποτρέψει από τον Ασουτάρι και να ευστοχίζει τελικά. Ένα ακόμα τρίποντο από τον Garden Never Again. Μπάρας. Όπως συγκράτησε στα 15 δευτερόλεπτα με ταμπλό, είναι άσχημος επιθετικό rebound. Δεν θα έρθει το καλάθι. Αθανασιάδη. Σομαράς. Λουκοβίτης δεν θα πάρει, θα πάρει ο Καμάρας όμως. Πάλι Λουκοβίτης για 3 πριν από τον Καμάρα, είναι άσχημος πάρα πολύ ψηλά. Ο Κουλεμάνης δεν θα καταφέρει να σμπρόξει. Έχει πει το σπέξι του, ούτε εκεί παίρνει ο αντίπαλος, for that matter. Χρυστογλου. Μπάρα ζήτησε από τη γωνία, φάνηκε αποφασισμένος, φαίνεται αποφασισμένος, είναι άστοχος όμως. Και ήδη περίεργο παιχνίδι έπαιξε η μπάλα, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό ο Μπούφος. Πήρε το επιθετικό rebound και σκόραρε με ένα fadeaway σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Ένοχος ευστοχίας ο Μπούφος. Πήρε ένα σκρίνο από τον Λουκοβίτη και πάει μέχρι μέσα ο Σαμαράς. Μέχρι στιγμής, ο Θανασιάδης τώρα. Και από το νούμερο 8, επίσης υπάρχει το φάουλ. Από τον Αθανασιάδη. Σε μάρες στις βολές. Έτσι έχω στην πρώτη. Για το 3-30. Συγκριμένα μαδικά εδώ και αρκετή ώρα, από τα μέσα της δεύτερης περίοδου. Έτσι όπως και στη δεύτερη, χωρίς μεγάλη καμπίνη. Χωρίς μεγάλη καμπίνη, 33-31 διαφορά στους δύο. Χρυστογλου. Ψάχνει μια πάσα τη δίκη στον Μπάρα. Για τρεις από την κορυφή, ο Θανασιάδης είναι άστοχος. Στο αμυντικό rebound τελικά του Λουκοβίτη. Μιόρδος. Μιόρδος σκανάρει τις επιλογές του. Είχε πιο χρήσιμο γλουπά να του δω. Καμάρας. Στον Μπάρα παίρνει ένα σκέτο του Λουκοβίτη. Ψάχνει πάσα, ψάχνει. Θα βγει, όχι τελικά το καιρόλ. Πολύ δύσκολη πάσα αυτή που πήγε να περάσει ο Καμάρας στον Λουκοβίτη. Μπορεί να το περάσει εκτός και είναι για στο Τεβραγιάν για 11 δευτερόλεπτα. Χαριζόπουλος περνάει εντός στη θέση του Σαμαρά. Κουλουμάνης. 8 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα σκρίν από τον
Καμάρα του επιστρέφει βάλα, αυτός φτάνει το σουτ. Δεν θα τον βρει ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη φάση. Κουλεμάνης πρέπει να γυρίσει. Έγινε η μπάλα στα χέρια του, λάθος τώρα για τους Never Again. 33-31. Χάρας. Δύο λέει ο Χρήστοβλου, με το που παίρνει την μπάλα. Για να δούμε. Έχουν ανέβει πράγμα τα δύο ψηλή πάνω, σουτ για τρεις. Εύστοχος ο Χρήστοβλου. 36-31. Καμάρας. Καμάρας ψάχνει το σουτ, το ψάχνει εδώ και αρκετή ώρα αρχιτές επιθέσεις και το βρήκε. Ας τις πίεσεις στον προσωπικό του αντίπαλο. Αντίπαλο, sorry. Σουμπάρα, χωρίς να κάνει φάουλ. Δύο λέει και πάλι ο Χρήστοβλου. Η ιστορία θα επαναληφθεί, για να δούμε. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Χρήστοβλου. Σουτ για τρεις και πάλι έπειτα από σκρίνα αυτή τη φορά. Άσολος δεν θα καταφέρει να κάνει το back-to-back. Καμάρας. Καμάρας στα 17 δευτερόλεπτα. Καμάρας πάει, στέκεται απέναντι σε τρεις παίκτες. Ήταν αναμενόμενο να πάρει το φάουλ από κάποιον από αυτούς. Το πήρε από τον Μπάρα. Δεύτερο φάουλ το 20. Το 10. Το 10. Δεύτερο φάουλ και το 10. Σε γραμματεία. Καμάρας είναι... Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χρεωθεί με δύο φάουλ, λοιπόν. Παίρνει ένα άσχος ο Καμάρας. Και είναι εύστοχος στην πρώτη. Ο Καμάρας, όλοι πίσω λέει ο Μιλιώνοδος, 36-35, παρακολουθούμε συνεπώς μία από τις τελευταίες επιθέσεις πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Συγχωρίτης. Μπάρας από τη γωνία, ψάχνει πάσα στήριγμα, τη βρήκε στον Αθηνοθεάδη. Τιμ Παύλα το βρήκε, πάσα στήριγμα. Χρήστοβλου το περνάει και εκτελεί, είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάντο βρήκε, πάρα πολύ σκληρή φάση, καλάθι και φάουλ. Από τον Χρήστοβλου. Που έχουν καλέσει Never Again. Είμαστε πολύ λίγο να έχουν λεβάνει στα λέει λίγο με το ρεφ. Είμαστε μαζί μας για τα τελευταία ανεπομείναντα 17 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για μία ακόμα φορά επίσης από το time out που κάλεσαν οι Never Again αυτή τη φορά. Βρίσκονται πίσω με 3 πόντους και ενδεχομένως με 4 σε περίπτωση που εστοχίζει. Και εστόχισε όντως ο Χρήστοβλου στην βολή. 39-35. Καμάρας. Συμπεριμένα ομαδικά τελευταία επίθεση 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Never Again. Καμάρας, παίρνει τον μπουφό, που φύγει από το φλέπ την μπάλα. Παίρνει μέσα να βγάλει μια πάσα τελικά ο Φρεντζής. Και πάλι Καμάρας από την γωνία, πήρε ένα jump shoot. Άστοχο, πήρε το μάζι Πίτερ. Το ενδεχόμενο, εάν έμπαινε. Οπα. Οπα. Οπα, εις διπλούν. Όλα καλά, δεν χτύπησε κάποιος, δεν πήγε το καλάθι. 33-35 λοιπόν. Έπειτα από το πρώτο πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο μισό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ένταξη του δεύτερου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Arena έπειτα από μια ακόμα διακοπή. Αυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει για να παρακολουθήσουμε την ένταξη και όχι μόνο φυσικά του δεύτερου μισού. Φανταστείτε να ήταν μόνο την ένταξη. Ωραία, γεια σας, φεύγουμε. Όχι, εντάξει. Στο παιχνίδι λοιπόν έχουν παραταχθεί με νόημα. Έχει υπέροχη σκαστή πάσα. Δεν θα καταφέρει να αφήσει την πάλι στο καλάθι τη Σαββατή από την πάση του Καμάρα. Έχουν παραταχθεί με πολύ χαμηλό σχήμα η SKG Bugs. Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Καμάρας. Ο Κοβίτης. Να jump shoot έπειτα από προσπίση για πάσα. Είναι άστοχος. Είχε να βγάλει μια πάσα ψαλίδας. Δεν την βρήκε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος από την γωνία. Μάλλον θα περάσει εκτός. Και έχεις δευτερόλεπτα για τους Bugs. Τουσκάκης. Μάρας πήρε, έκανε μια προσπίση, πήρε ένα screen από τον Τουσκάκη. Σέχεται και εκτελεί σου για 2, είναι άστοχο. Σοβαρά το rebound. Να δώσει τη γραμμή ο πρώην παίκτης της Τζαντζιλέα. Ο Μάρας. Σέχεται και εκτελεί για 3 και είναι εύστοχος. 39-38.
κουτάκι από τον Αναστασιάδη, ο οποίος του λέει χαρακτηριστικά να είχε πάει πιο μέσα από την εντύπωση. Το Μαράς. Έδωσε σκαστή πάσα, λάθος εκεί που ήταν μόνο ο Μαράς. Με κλεψίματα, λίγο all over the place οι ομάδες κατά την έναρξη της τρίτης περίοδου. Θετικό rebound και καλά το επιδότσιμο από το πλέον επιμένων νίκησε. Νικοβίτης στην επαναφορά στο Μαράς. Ψηλό τέμπο τώρα και από τους δύο πάντους, ανεβαίνει το decibel σιγά σιγά που χρήσε όλου για πολύ μιλιόρδο αντίστοιχα στο Μαράς. Νικοβίτης στα 11, στέκεται μέχρι μέσα και εκτελεί, είναι άστοχος αμυντικό rebound ο Παπαδόπουλος και πάμε στον Ζαλίδα. Μια προσοχή στην τρίτη περίοδο. Για καλά. Δεν είναι και τις δημόσιες σχέσεις μας. Όλα καλά. Ο Παπαδόπουλος στην επαναφορά. Ο Σάντος. Μπαράς, στα 16 χρόνια. Τρίπλες πήγε και δεύτερος παίκτης για βοήθεια πάνω του Βοσκάκης, άλλαξε ταχύτητα, σκαστή πάσα, δεν θα συγκρατήσει ο Βοσκάκης από το χέρι, αυτό έχει περάσει εκτός από το χέρι του δεξί. Άρα γύρω μας έχει ακουβείς, Μαράς έχει περάσει εκτός, ο Μαράς. Αρισόπουλος. Ούτε γρήγορα παίκτες λέει ότι θα από τον πάγκο, ο Μαράς. Πέρα το λογομέντι και παίρνει ένα σκρίνο από αυτό και από τον Καμάρα. Στον δεύτερο θα δώσει κατά την πάρα 8 δευτερόλεπτα. Έχει κάνει κίνηση να πάρει τελικά υπέροχα και θα αφήσει την πάρα του καλάθι. Ο Χαρισόπουλος. Πολύ ωραίο κόψιμο λέει ο Γιώργος. Και δίκιο έχει. Ο Παπαδόπουλος. Στασιάδης πέρασε κατά πάσα Ξάνθος σε ένα μακρινό δίποντο. Είναι άστοχο. Το δικό rebound με κάποιο τρόπο και άστοχος θα σας κάνει συμφωνές για rebound και πάλι επιθετικό από το Βοσκάκι και δύο βολές. 16. Δεύτερο φάλτο ψαλίδα. Τον έξω πρώτο πάλι στο Καμάρας για rebound. Εδώ και στις 4.43.40 Καμάρας. Καρτόπουλος από τη γωνία στο 17. Σαλίδος ανεβαίνει για να δώσει σκρίνα μέσα στο Ξάνθος. Το αντιλαμβάνεται που πάει ο δεύτερος παίκτης. Διασπάστη με κάποιο τρόπο. Υπέροχη επίθεση και υπέροχη άμυνα για σεμινάριο και τα δύο πραγματικά. Το πώς ρόλαρε η επίθεση πάνω στην άμυνα και vice versa. 43-42. Αναστασιάδης. Ξάνθος. Ζήτησε εκεί πέρα ο Παπαδόπουλος εκτελέσει απέναντι στον Καμάρα για τρεις. Είναι άστοχος. Πάρα να περάσει εκτός. Υπάρχει άμεσο η έβρεση διοικητής rebound. Ωραία ελληνικά που ξέρω. Σαμαράς. Λάθος πάσα έκλεψε και πάει μέχρι μέσα μόνος του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αναστασιάδης. Τι δώρο ήταν αυτό τον εαυτό του. Πήγε να κάνει κάτι τώρα με και ο Παπαδόπουλος. Ποτέ διαπίστευε από τον πάγκο για το πλήρωμα. Ο Καμάρας έχει βρεθεί ελεύθερος όμως. Τη σπάση του Zone Press δεν θα τον πληρώσουν οι Bugs. Γιατί θα πάρουν το αμυντικό rebound με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος τρέχει. Ο στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Θα σμπρώξει τον μπάλα ο Χαριζόπουλος και πήρε σαλίδας για το αμυντικό rebound. Καμάρας. Καμάρας θα αφήσει, θα εκτελέσει. Το έχει πάρει προσωπικά. Είναι άστοχος. Θα το μείνει στο rebound το επιθετικό. Καμάρας. Και αυτός άστοχος. Έτσι θέλω, είναι άστοχος όμως ο Χαρισόπουλος και να πάρει το rebound. Είστε κατ' κάτι καλό εν πάση περιπτώσει για την ομάδα του. Ο Βορύδης περνά στη θέση του Παπαδόπουλο. Ο Βορύδης στην επαναφορά. Ο Μανάς. Ο Χαρισόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα πρέπει να αγιαστεί, έκανε μια προσπίσεις και έρχεται ελεύθερο στήκη. Και ο Λοκοβίτης έχει πέσει κάτω μαζί με την μπάλα στα χέρια, αυτό θα πέσει η μπάλα. Θα μείνει η μπάλα, πώς θα πέσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που μένει η μπάλα στον Ever Again. Κλωμάνης στον πάγκο. Ο Λοκοβίτης περνάει επίσης στον πάγκο. Γιώργος στη θέση του, τώρα θα πάρει την μπάλα στο Σπορίδη. Παίρνει στο Χαριτόπουλο. Είναι η νεανική γκάρτη ταχύτητα, πάει μέχρι μέσα με το αριστερό και στο δίδυση είναι άστοχος, μιλιόρτος στο rebound.
Μαράς. Τρίτος κρέα από τον Μιλιόρδο και πάει μέχρι μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι και έχει χτυπήσει λίγο στο Χωρίδης και μια σύγκρουση με το πιστή με τον Μιλιόρδο. Ζήσε αλλαγή ο Χριστόγλου. Επίσης την Κυλιακό χώρο έχουμε εντύπωση για Στοφορίδης. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θανασιάδης. Θανασιάδης σκαστή πάσα, δεν θα περάσει. Δεν έχει πέρα και χάλασε τα σχέδια λίγο ο Γαμάρας. Τελειώνει παιδιά, λέει στους παίκτες του 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Bugs. Εντάξει, δεν τελειώνει ακριβώς, αλλά οκ, για να δώσει το έλαβσμα για την άμυνα. Είναι άστοχο που βγαίνει σε άμυνα ο Θανασιάδης. Γιώργος, μια λάθος πάσα, βιάστηκε. Βιαστική πάσα. Θα κάνει το φάουλ τώρα στον συμπροδίπαλο. Το έτερο επτάνει, δεν πήρε την μπάλα ο Χαριζόπουλος και υπάρχει πόδι. Βαρβάνο πολύ την καλύτερα. Μπάλα στην πλάγια, τρία ρόλι. Τρία από εδώ. Όπα το κάτω. Ο Θανασιάδης στην επαναφορά, μπούφος τώρα. Παίρνει ένα screen. Μπούφος στέκεται και εκτελεί, παίρνει στον Μιλιόρδο και είναι εύστοχο. 47-44. Σελίδας. Καμάρα τώρα. Έχουν περάσει στο δεύτερο μισό και τη τρίτη περίοδο πλέον. Για τρεις είναι άστοχος ο Καμάρας. Το έχει πάρει προσωπικά στην τρίτη περίοδο. Έχει δικαιωθεί. Μερικός δεν έχει δικαιωθεί. Μπάρας. Ένα σκρίνι από τον Μπούφο πάει, το χειμελέρι τα ρεύεται. Πάει αντίθετα από αυτό και... Βήματα. Μάλιστα. Από τον Garton Bugs. Μια προσθήκη για το καλοκαίρινο. Δεν θα τον πω πάλι πρώην παίκτη της ίσης αντιπινιά. Γιατί τέλος θα πάει πίσω στον χρόνο να μην έχει παίξει αυτήν την ομάδα. Το έχω πει 800 φορές. Ψαλίδας περνάει στον πάγκο. Σιρόπουλος θέση του, ο οποίος παίρνει και την μπάλα. Η ώρα του Σουντιά 3 είναι αυτός τώρα που θα πάρει και θα το βάλει. 47 όλα. Έχει κάτι στην επαναφορά. Η δουλειά σου είναι. Στοφορίδης. Χωρίδης, Μπούφος ζήτησε και πήρε πέντε στο Ζηρόπουλο. Μουσκάκης, ένα jump shot τώρα ο έτερος ψηλός και είναι εύστοχος. 49-47, κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για SKG Bugs. 0-2 ομαδικά, στο ίδιο παιχνίδι στο οποίο κατά τα μέσα της δεύτερης περιόδου είχαν συμπληρωθεί και από τις δύο ομάδες, δύσκολη προσπάθεια τώρα από τον Καμάρα, τον δικαιώνει. 49 όλα, αποτελεί εκτρογωνιαίο λίθο της επίθεσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στην επίθεση. Τον Never Again ο Καμάρας. Ο Φασιάδης. Βουσκάκης. Βουκάζει το Βουσκάκης στο τρίποντο, λέει ο Χρυσόγλου από τον πάγκο. Μπούφος έχει γυρίσει, πέρασε, είναι άστοχος όμως. Δεν το λέει ο Φασιάδης επίθεσης. Μπρόξιμο της μπάρας από τον Καμάρα εκεί που είναι αντίπαλος όμως. Καστή πάσα. Δεν θα περάσει ο Φασιάδης. Κάτσε ήδη ο Φασιάδης στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα. Και κερδίζει το φάουλ. Ξανά επιθετικό rebound και δύο βολές. Ο Βίτσι περνάει στον πάγκο, εύστοχος σήμερα στην πρώτη. Για αλλαγή μητέρα του Βίτσι. Εύστοχος. 51-49. Ο Αναστασιάδης περνάει στον πάγκο των Bugs. Και το κλέψιμο και το έκανε πέντε στο Χαριζόπουλο. Πάρα πολύ δυναμικά ο Χριστοφορίδης. Πάει μέχρι μέσα το Eurostep, επέμβαινε τον Καμάρα, είναι άστοχος. Θετικό rebound Μπούφος, γυρίζει και φάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ, πέφτοντας. Έχει την κίνητα από το πάγκο τώρα, Bugs. Ποιο? Ποιος έκανε φάουλ? Το προηγούμενο.
Το νούμερο ένα, ναι, το νούμερο ένα. Παρατήρηση για τεχνική ποινή τώρα από τον έναν εκ των δύο. Πούμε σε τόσο πολύ. Στη δεύτερη 0-4 ομαδικά συμπληρωμένα για Έβερα Γκέν, ούτε ένα για Bugs. Δεις. Δεις στα σπάσεις ο Αμιλιόρδος. Ένα jump shoot τώρα λαμβάνοντας από τον Μιλιόρδο, είναι άστοχος. Θα δεις, η μπάλα έχει περάσει εκτός. Τα πόδια σου δεν πειράζει, λέει, το πρώτο πάγκο τον έβερα και. Σαφορίδης. Γυρέψει το κρεμαστό και θέλει να αποστάρει ο Μπούφος μέχρι στιγμής σου για 3 άστοχες από τη γωνία. Σαφορίδης. Στους 5 πόδια διαφορά. Σανίδας. Είναι στο πάγκο Φραζής τώρα. Για πάσα τον Τζόγλου, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Τυχό rebound και πάλι από το Φρατζή. Σιρόπουλος τώρα είναι αυτός που πάρει ένα jump shoot, είναι άστοχος. Όπως το rebound. Όπως το οποίο θέλει να τρέξει, πάει στέκεται στον αέρα χωρίς ισορροπία. Επιθετικό rebound και καλάθι. Αυτός ο Παπαδόπουλο. 96-49, ακόμα πιο μπροστά οι Bugs. Οι οποίοι λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου βλέπουν τους εαυτούς τους όχι μόνο στο σύν 7, αλλά με momentum και με τους Ευρωγένα κολλάνε επιθετικά στην τρίτη περίοδο και με το να έχουν 4 φάουλ. Στην όμορφη Καμάρας. Ένα low look pass του Βραζί, ένα jump shoot άστοχο από τον Αθανασιάδη. Από τον Τζόγκ διορθώνω. Παντόπουλος. Για 3 ώρες το πάρει ο Κωνσταντίνης, βάλτε το βοσκάκι μέσα, λέει ο Χρήστογλου από τον πάγκο. Καθώς και παίξει τον κάποιος στο βοσκάκι, καθώς πήρε την μπάλα αναφερόμενος στον αντίπαλό του, κλάπει και η μπάλα Καμάρας. Γιώργος στέκεται κάτω από το καράτι και εκτελεί άστοχος από τον πρώτο rebound και μάχη για το rebound της φάσης. Φερνίδης. Φερνίδης στέκεται, γύρω στε διεκόπη, πάει μέχρι μέσα και στοχή ο Αθανασιάδης. 58-49, στους 9 πόντους η διαφορά υπέρ των Bugs, τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Το τζις πάει μέχρι μέσα, πέναντι στον Μπούφ, ο οποίος πήρε τα βήματα και τον ακολούθησε, είναι ανεπαρκής όμως η άμυνά του, πολύ καλή προσπάθεια. 58-51. Πέρασε ο Σαφορίδης, έρχεται, είναι και τρεις φάουλ. Να μένει στο 6 λέει ο Χρήστογλου. Από τον πάγκο μέσα από τον Χρήστογλου στην βολή. Με αναφερόμενο στον πρώτο αντίπαλο, στον Τζατζή. Κοιτάξτε πόσο καλά είναι να παίζει. Στον άκουσε τα καλά ο Ζαρνίδης και έχει κάνει αμυντικό φάουλ τώρα στον Τζατζή. Τζατζή είναι παραφορά. Γιώργος. Να τσουπεί από τον Σιρόπουλο. Κοιτάξτε που έχουν ανέβει δύο παίκτες και ήρθε και πάλι ο Σιρόπουλος αυτοφυσία και από τον Χριστοφορίδη τώρα. Και πέσει κάτω και αυτός. Δεν θα δεις όπως είναι ο αντίπαλος. Τρίτο φαν του... Χριστοφορίδη ο οποίος έκανε και την κίνηση και βγει στον πάγκο για να μην αλλάχθει. Back to back φαν από τον FTG Bugs. Γιώργος. Τι πάσα. Αντιτζόγλου. Ο Μάρας τώρα να κερδεύει πάρα πολύ τη front line για να πιέσει. Τον Bugs 4 δευτερόλεπτα πρέπει να γελθεί ο Μάρας.
2-1, θα πετάξει την μπάλα airball. Αντιστοίχω λοιπόν το σκάκι, 3 δευτερόλεπτα που πρέπει να δείξει και ο Πάτσα Αθανασιάδης. Δεν θα πετάξει την μπάλα γέρος τελικά, θα ακολουθήσει ο Σιρόπουλος. Έχουμε λοιπόν τη δείξη και της τρίτης περίοδου, στο σύν 8 οι Bucks, οι οποίοι έχουν πάρει προβάδισμα για την νίκη. Σίγουρα δεν έχει δει τίποτα, στρέφουμε σε πολύ λίγο γερμανή μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Καρίνα έπειτα από την διακοπή για την ανάπολο μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης περίοδου. Στους 8 πόντους βρίσκονται μπροστά οι Bucks, οι οποίοι έχουν και την κατοχή. Τώρα θα γίνει στο παιχνίδι. Κάτι ακούστηκε από τον πάγκο των Never Again κατά τη διάρκεια της ανάπολας για Σαμαράς το 1 και Μιλιόρδος το 2, σκαστή πάσα, κόπηκε καθαρά ο Μάρας. Το ίδιο δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής. Όχι ρε, αυτό δεν ας κάνω. Μάρας για 3 θα το πάρει, είναι άστοχος όμως ο Μαρνόπουλος. Πάρει. Τώρα καλά, Καμαράς. Σόπουλος μέσα στέγεται και εκτελεί, είναι άστοχος, ο αμυντικό rebound από τον Κούφο και έχει πέσει κάτω 3 παίκτες τελικά, 2,5 κάτω, από τον Ζέρεπι εντελώς. Και σπάει μέχρι μέσα στέγεται και εκτελεί, έχει κάνει βήματα. Μάλιστα. Έχει να εκμεύσει φάουλ και έχει ζητήσει αλλαγή από τον Παγκό. Χρήσιμο να τον περάσει εντός επίτα από αρκετή ώρα. Θα συνεισφέρει και ως μέλος της πεντάδας των Bucks. Σαμαράς. Κοιτάξτε πώς πιέζει Σαμαράς. Πρώτη πάση θα πάρει αυτός και θα εκτελέσει σου πια 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound Μπούχος. Για να δούμε αν θα ψάξουν κάποια τέτοια σουτ από μακριά στην Never Again για να επιχειρήσουν να επαναφέρουν το παιχνίδι, το οποίο βρίσκεται στους μείον 8 πόντους υπέρ των αντιπάλων τους. Μείον 8 πόντους για αυτούς. Μπούφο σουτ για 3, το πήρε και το έβαλε. Φύγει από τη γωνία, έχοντας βρεθεί πιο ελεύθερος ο Μπάρας. 62-51 στο συν 11, η πρώτη ψήφια διαφορά είναι γεγονός σε ένα πάρα πολύ κομβικό για τη συνέχεια χρονικό και όχι μόνο σημείο. Σομαράς. Γερμανής. Πρέπει να σκρίν, θα επιστρέψει την μπάλα ωραία και θα την αφήσει στο καλάθι. Ο Σαλίδας συνοπτικές διαδικασίες, 62-53 και φορά η ψήφια δεν μένει για πολύ καιρό. Σε αυτό το στάτους, στο Βορύδης. Τις αλλαγές έχει γυρίσει, ωραία πάση στο Βοσκάκι, ο οποίος θα την αφήσει στο καλάθι. Χίτα τον μπάστιτς και σε αυτή την επίθεση των Bucks. 64-53 και φορά και νέους τους έντυγα. Ο Σόπλος Λεβάνης θα γυρίσει, θα μπλόκει ελάχιστο σίδερο, Χρήσοβλου. Παράς και το κλέψιμο, δεν έκανε ούτε το φάουλ ούτε το κλέψιμο Λεβάνης. Τη γωνία Μπούφος δεν θα το πάρει, Κουρεμάνης πήγε για το κλέψιμο και πάλι το φάουλ. Στέχεται και τελείο, Μπούφος είναι άστοχος, θα θέλω σε φιλεφερωθεί από κεντρικά πλέον. Καμάρας. Λεβάνης, καστικός ο Χαριστόπουλος από τη γωνία σου για 3, εύστοχος, 64-65. 64-56 τελικά. Κάνω λίγο έναν αναγραμματισμό. Αναρρυθμιστισμό. Τώρα στο 8 παρ' όλα αυτά, Χρήστολου. Ο Βοσκάκης έκανε μια τρίπλα και στον Καμάρα. Πέτυχε ένα εύκολο καλάθι και έχει ζητήσει time out ο Μιλιόρδος από την πλευρά των Never Again. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στον Καρίνα έπειτα από το time out που κάλεσαν οι Never Again. Γιατί αυτός είναι η κατοχή. Πετσόπουλος, για να δούμε, φαίνονται αρκετά αποφασισμένοι στη διά 3 από την κορυφή. Εύστοχος τελικά ήταν ο αναφήνης ο Σαμαράς. Διαφορός 7, κάπου εδώ πέρα από τέρα ψήφω λίγο διαφορά. Σαφορίδης. Λάθος πάσα τώρα, δεν συγκρατεί ο Μπάρας. Καμαράς. Στέκεται και κυβερνή και είναι έκτοχος. Με μικρό 0-5 θα το time out τον Never Again. Να κάνεις τους... Άξι να καλέσουν time out.
επιστρέφουμε και πολύ λίγο στην αρχή του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στον Ικαρίνα, έπειτα από το timeout που κάλεσαν οι HG Bugs, έπειτα από το ταχύτητο 0-5 σερί που έτρεξαν οι Never Again, οι οποίοι δεν φέρεται να θέλουν να τα παρατήσουν. Χρυσοφορίδης. Σιάδης, σκαστή πάσα. Ο Σκάκης έχει κλειστεί από 3 καθαρά λέγαμε από τον πάγκο και 3 δευτερόλεπτα. Παράβαση από τον Σκάκη, ένα ακόμα λάθος. Δεύτερο back-to-back λάθος για τους Bugs. Σημαράς στην επαναφορά. Έλαμε Παναγιώτη! Έλαμε Παναγιώτη! Εκείνα! Εκείνα! Σημαράς. Ένα Παναγιώτη ξεκίνα λέει ο Γιώργος από τον πάγκο. Λεμάνης. Παράς στα 9 δευτερόλεπτα από τη γωνία για 3 εξόπλους με πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Ευχαριστώ πολύ αυτή τη φορά. Φορά στους 5 παραμένει. Ο Σκάκης βάλει πάτη και πάλι τον Καμάρα και τον Βραδίδα τους κέρδισε και τους δύο και έβαλε το καλάθι 68-61. Χτυπάει στη ρακέτα, σκριν πολύ ψηλά στο Παράς. Πέρασε και πάρ' το φάουλ. Αλλαγές τώρα Φραντζής και Μιλιόρδος θα περάσουν εντός. Καλίδας και Σαμάρας θα πάρει τα αντίστοιχα. Ζόμπλος. Ζόμπλος υπάρχει φάουλ από το έτερο επτάρι. Το μισό το δίπλα τον Αναστασιάδη. Τι κάνει το φιλαράκι μου. Μάρας κάνει για να απελευθερωθεί και έρθισε το φάουλ προηγήσε από τον Φωσκάκη απελευθερωνόμενος Μπαρκός για να τελειώσει. Στις βολές, πάρας ετοιμάζεται να περάσει εντός και περνάει εντός στον Βοσκάκη, ο οποίος χρεώθηκε με το τελευταίο φάουλ. Δεν θα είναι όσα ήταν την προηγούμενη φορά, δεν γίνεται. Ω, ευχαριστώ. Τα υψί δεν είναι. Ε, ναι, ναι, τα υψί. Για δεν δουλεύει, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Στο 8-62. Στην και η δεύτερη βολή. Βλέπει, ναι. Εντάξει, τις πόσο με σώζεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. 68-63. Όχι, όχι. Σουσιάδης. Χρήστο Λουι τώρα. Την γωνία ο Μπάρας στα 10 δευτερόλεπτα, Κουλεμάνης απέναντι του. Έχει ζητήσει ο Ούμος και πήρε είναι η σειρά του τώρα να αποστάρει. Επέρνει στο Φραντζή, κέρδισε το φάουλ και δύο βολές. Μόλις πέρασε χαμηλά, έσκυψε για να μην πανεί και την έδειξε επίτηδες. Είμαι πολύ κακός. Εγώ είμαι ο bad guy που έλεγε η Billy Eilish. Λοιπόν, έσωγος δεύτερη, 70-63. Καμάρας, Κουλεμάνης έχει περάσει με κάποιο τρόπο, είναι άστοχος όμως! Έχει ζητήσει φόρ, δεν το πήρε. Τώρα θέλει να τρέξει ίσα σίγουρα στην άλλη πλευρά της Ζιάδης. Λάθος και στην άλλη πλευρά. Ο Μιλιάρδος του Λόλου πάσε στον Κουλεμάνη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα και άφησε την πάρα του Αράβη απέναντι στον Κουλού. Η φορά στους 5-4-43 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου συνεπώς του παιχνιδιού εκτός του ενδεχόμενου παράτασης. Και ξέρετε το ενδεχόμενο παράτασης, Χρυσοφορίδης. Αναστασιάδης, Χρυσοφορίδης τώρα. Βάρες από τη γωνία, κυκλοφορεί μπάλα, τώρα έχει βρει στα 7 δευτερόλεπτα που όπως θέλει να αποστάρει. Ζήσε και πήρε στους 45 μέρες του για 3 άστοχος. Της Καμάρας Γερμάνης Εσπάσα είναι weak side συγκρατεί ο Καμάρας από τον Μιλιόρδο πάει μέχρι μέσα και τελείς το φάουλ για δύο μπαλές από τον Χριστόλου. Ένα ακόμα φάουλ από τον Χριστόλου. Βάλε τώρα. Ένα τα φάουλ. Ο Μποσκάκης θα περάσει στη θέση του
Μπάρα τελικά. Οκ. Ψηλώνω το σχήμα του Bugs. Μάνος παίρνει το χρόνο του και είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Σωστή στη δεύτερη. 70-60 λεπτά η διαφορά στο τρίποντο και ενδεχομένως στην μία κατοχή. Στο Φορίτης. Φορίτης παίρνει ένα screen, παραμένει ο Χρυσόπουλος πάνω του και έχει κάνει το φάουλ. Κλείσουμε την αναφορά. Δεν σταματάει να δίνει οδηγίες στους φέτς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια με την κόρη πάνω του Καμάρα. Εντάξει, μια φακρινή πάσα δεν την βρήκε. Καριζόπουλος. Πάλι Καμάρα στα 16 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα Κουλεμάνη συγκράτησε, γύρισε. Κράτησε σταθερό. Καμάρας και πάλι στέκεται και εκτελεί. Είναι άστοχος. Με την κόρη πάνω του. Συγκρατεί Μπούφος. Από τη γωνία στην Τζατρίς, έστωχο! Θα πάρω το Χρυστοφορίδη, γίνει και high five με αυτόν τον Αναστασιάδης. Τρίποντο Παύλα μαχαιριά και υπάρχει τεχνική ποινή στον Καμάρα. Πράγματι, τεχνική ποινή στον Καμάρα. Κάτσε ψηλό στον Χιτζι Μπαγκ. Τώρα θα ξεκινήσει εκ νέου η επίθεση των Ευραγγέν. Παραμένει στο παρκέ ο Καμάρας επί τόπου το αντί παράβαση τη στιγμή. Ο Καμάρας το έχει πάρει προσωπικά σου για 3. Είναι άσχημο. Τώρα έχει περάσει πάρα πολύ απλό, αλλά δεν έχει περάσει εκτός. Χωρίδης. Χωρίδης δίνει την επιλογή ο Μπούχος, πέρασε ο Χρυστοφορίδης, είναι άστοχος από θετικό ριμπάντο τον ίδιο. Κόπηκε ψηλά από τον Χρυζόπουλο, θετικό ριμπάντο από τον Χρυζοσκάκη, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. Και την τίμησε δεόντως αυτή την πάσα μαζεύοντας το σκουπίδι των εισαγωγικών. 96-67, αναγραμματισμό στο σκορ, ο Καμάρας το έχει πάρει προσωπικά και πάλι και πάει μέχρι μέσα και έχει κερδίσει το φάουλ. Ο Μπούφο, Μπουφόν. Δεν μπήκε η πρώτη συμφωνία του Καμάρα. Ο Μάικος των Summer Kings μας έκανε έργο δύσκολο. By the way, το δεύτερο παιχνίδι είναι Χιάνος Legends εναντίον Summer Kings. Πάλι στη Master. Έστωχος. Στην πόλη ο Καμάρας. Μία λέγεται. Ποιος είναι στο 99. 96-68. Πρέπει και με το χρόνο. Α, όχι. Πολύ συγκρατεί. Πρέπει να σκέφτε να πάει αντίθετα και πάλι από αυτό που έδωσε ο Μπούχος. Χρυσοφορίδης δεν θα πάρει ο Βοσκάκης τώρα, έκλεψε. Πήρε και θέλει να τρέξει ο Ζης. Δεν πάσα. Του Γουλεμάνη. Και πάλι. Και τελεί ένα μακρινό δίποντο και είναι εύκολος 76-70. Crunch time στη ζώνη καρδίδα, 2,5 για την λήξη της τέταρτης περίοδου. Μπροστά με 6. Έχουμε διαχειριστό μια υπέρτους διαφορά, 6 πόντων οι μπαντς. Και στο γλου. Μπούφος δίνει ένα ακόμα screen, το εκμεταλλεύεται πληρώνοντας αντίθετα με αυτό. Ο Χρήστος έχει χρηστεί από ό,τι έχει σταματήσει την τρίπλα. Στο φορείδες από τη γωνία, έκανε μια προσπίση. Πάλι Μπούφος. Ήταν από μια ακόμα προσπίση. Στην τρίπλα, στη λήξη του χρόνου, ό,τι χειρότερο για τους Ντεβραγγέν. Αυτό το σενάριο. Το δευτερόλεπτο ακόμα.
την πάσα βραβείς. Πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Τα πόντι συν κατοχή για SCG Bugs. Χωρίδης πέρασε στα 8 δευτερόλεπτα. Πέρασε πίσω από την πλάτη του Χαριστόπουλου. Μια άσοξη και την κόρη πάνω από τον ίδιο και καλάθι. Χωρίς τέτοιο φορά να είναι ο Χαριστόπουλος. 81-72. Σαμαράς έχει κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ του 25 λέει η γραμματεία. Τι διαφορά έχει πλέον αυτό. 72-81. 81-82. Άσοχος του πρώτου Σαμαράς. Τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί δύο ομάδες ήταν το 2022-2023 η σεζόν στην Evolution που ήταν. Έχουν κερδίσει Bugs. Στα 80 είπε αμέσως προηγούμενη της συνέβρεση. Νεύρα και ένα ίστιμη Bugs. Και έξι δεν έβλεπε. Νεύρα και ένα ίστιμη Bugs επίσης. Με μια προσπίση και πάει μέσα στις καστιπάς από σκάκι συγκράτησε και έβαλε το καράφι. Λαμβάνω το σωρά τον Αναστασιάδη, 83-92, τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Είναι μπροστά με... Ωπα, υπάρχει φάουλ. Στο Σαμαρά υπάρχουν πολλές. Αυτό χρήσω γλου. Είναι πραγματικά πολύ σπάνιο φαινόμενο, αλόκοτο θα έλεγε κανείς. Καθώς είναι στα play-offs πλέον οι SCG Bugs με μόλις μία νίκη. Ήταν από 4 σίτες. Εδώ όχι μόνο είχαν μια αφαίρεση βαθμού οι Never Again, αλλά αποσύρθηκαν και οι Atlanta Sox. Σκάχει στο rebound. Κούβος, Χριστογλου. Ένα screen, παίρνει και ένα ακόμα από το σκάχει στην κορυφή. Σκάχει στην κρατή, υπήρχε μέση μάτσα, το εκμεταλλεύτηκαν. Παίκτες στον SCG Bugs. 85-72 διαφορά στους 13. Τώρα τελευταία επίθεση είναι όλη για την Βαργέν. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί. Ο Γιώργος φέρνει χρόνο. Κάνει τη σχετική χειρονομία. Σχετικό νόντ στο κεφάλι. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση. Τελικό σκορ 85-72. Τρίτη φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται στην ιστορία τους. SCG Bugs και παίρνουν την πρόκριση κάπου εδώ πέρα στην τελειώνει συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το κοκκιστικολικό εκθέσιο από τη συνέχεια να είστε όλοι καλά. Στείλουμε πάλι τα συζητήρια μας στους EQ's του Πάρη Νταμπούδη. Σκέψεις όλων μας στη διοργάνωση, επειδή είμαστε εκ των έσω και να ξέρουμε πραγματικά είναι γι' αυτό. Όλοι γι' αυτό μιλάνε, είναι όλοι συντετριμένοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.